Κύριε Υπουργέ, το θέμα της σημερινής μας ερώτησης σχετίζεται με ένα πρόβλημα που έρχεται από τα παλιά και που αφορά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που είναι ενταγμένα στο θεσμό των εθελοντών μακράς θητείας. Όλοι αυτοί στην επαγγελματική τους πορεία συνάντησαν πληθώρα προβλημάτων. Για τη δημιουργία αυτών των προβλημάτων, όσοι προερχόμαστε από τις ένοπλες δυνάμεις ή ασχολούμαστε με αυτό το χώρο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν ευθύνονται αυτά τα στελέχη. Η ευθύνη ανήκει στην πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Η πρακτική κάλυψη των κενών θέσεων σε στελεχικό δυναμικό στις ένοπλες δυνάμεις μέσω μιας ιδιότυπης σύμβασης, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ως συμβασιούχοι προσελήφθησαν οι πρώτοι εθελοντές μακράς θητείας, αρχικώς ως οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης και συνέχεια ως εθελοντής πενταετής υποχρέωσης. Το 1985 φαίνεται ότι τελικά δεν απέδωσε. Όμως όλες οι κυβερνήσεις τους χρησιμοποίησαν καθά και μόνο σαν ένα φτηνό εργατικό δυναμικό, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους για μια θέση εργασίας. Στην επαγγελματική τους πορεία, μέσα από αλλεπάλληλες μετονομασίες του θεσμού τους και με νομιμοφανείς διαδικασίες, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν να είναι εγκλωβισμένοι στον ίδιο το θεσμό που υπηρετούσαν. Κατατάχθηκαν σαν οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης, μετονομάστηκαν σε εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, αργότερα σε εθελοντές μακράς θητείας και τελικά το 2010 σαν μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Κάθε φορά που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τα προνόμια και τα δικαιώματά τους σαν συνέχεια του θεσμού που ήταν ενταγμένοι, μια κυβερνητική απόφαση για μετονομασία, επιτρέψτε μου την έκφραση, μηδένιζε το κοντέρ και δυστυχώς για όλους αυτούς ξεκινούσαν ξανά από την αρχή. Από το 1985, όπως αναφέρω και στην ερώτησή μου, για το στρατό Ξηράς, το 1989 για το πολεμικό ναυτικό και το 1990 για την πολεμική αεροπορία, αυτά τα στελέχη και για τα 5 πρώτα χρόνια κλήθηκαν να καταβάλουν εισφορές τόσο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την κύρια σύνταξή τους, όσο και στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ για την επικουρική σύνταξή τους. Τους ενέταξαν, βλέπετε, στο ΙΚΑ όταν όλοι οι λοιποί στρατιωτικοί ήταν στο δημόσιο. Όταν το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να τους μονιμοποιήσει, όσες κρατήσεις είχαν γίνει στο ΙΚΑ τις μετέφερε στο δημόσιο. Μετέφερε δηλαδή τις κρατήσεις για την κύρια σύνταξή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για την επικουρική σύνταξή τους στα μετοχικά ταμεία των ενόπλων δυνάμεων. Και εδώ είναι που αρχίζει ο τραγέλαφος της υπόθεσης και ο εμπεγμός αυτών των ανθρώπων. Τα μετοχικά ταμεία, τα οποία υπάγονται μέσω των οικείων γενικών επιτελείων σε εσάς, κύριε Υπουργέ, δεν τους αναγνώριζαν ως μετόχους αυτά τα 5 χρόνια. Και σαν συνέπεια αυτού, τους ζήτησαν να επανακαταβάλουν ακριβώς τις ίδιες εισφορές εάν ήθελαν να πάρουν εφάπαξ βοήθημα και μερίσματα για αυτά τα 5 χρόνια. Όσο για τα λεφτά που κατέβαλαν στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ, όσο και αν ακούγεται παράλογο, κρατήθηκαν από τα μετοχικά ταμεία ως κοινωνική πόρη. Κύριε Υπουργέ, η αδικία είναι πασιφανής. Το ίδιο και ο εμπεγμός που αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί ότι υφίστανται. Το ερώτημα είναι απλό και αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν με αγωνία στα καψιμή των μονάδων τους χιλιάδες συνάδελφοι. Τι μέτρα πρόκειται να πάρετε? Θα τους επιστραφούν τα δικά τους χρήματα, οι διπλοπληρωμένες εισφορές τους, ναι ή όχι? Σας ευχαριστώ.